Στη Βουλή συζητήθηκε σήμερα η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου για τη μετεγκατάσταση του Αλάνκογιου. Μαζί μας έχουμε τον βουλευτή τον κύριο Χαρίτου να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα κύριε Κινέζου. Πράγματι σήμερα το πρωί έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή για την ερώτηση που κατέθεσα στην καθήλυνα αρμόδια υφυπουργό υπεύθυνη για τα ζητήματα που συνδέονται με τους Ρωμά και τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση. Έθεσα συγκεκριμένα θέματα, αν πράγματι είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης να εγκρίνει το ειδικό χωρικό σχέδιο που προφανώς είναι ένα βήμα, το πλαίσιο με βάση το οποίο θα προχωρήσουν τα επόμενα, και βέβαια αν έχει στις προτεραιότητες της να στηρίξει οικονομικά, να εντάξει, θα έλεγα, σε χρηματοδοτικά προγράμματα τις βασικές υποδομές, την κατασκευή των βασικών υποδομών σε πρώτη φάση, όπως αυτά της οδοποιίας, αντιλαμβάνεσαι, της ίδρυυσης, αποχέτευσης. Προφανώς φαίνεται η υφυπουργός, ενώ η ίδια ήρθε στη Βουλή να απαντήσει στην ερώτηση που τη γνώριζε, κάθισε στα υπουργικά έδρανα, εν τούτης δήλωσε αναρμόδια να απαντήσει στα βασικά αυτά ερωτήματα, ενώ είναι καθήλυν αρμόδια για αυτά τα θέματα. Η αίσθησή μου, κυρία Κινέζου, είναι ότι στην πραγματικότητα δεν ήθελε να δεσμευθεί πάνω στα συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν από την πλευρά μου. Νομίζω ότι δεν αποτελεί πλέον, δεν είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης σημερινής να στηρίξει αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και βέβαια δεν έχει από ό,τι φαίνεται την πολιτική βούληση να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους πράγματι για να προχωρήσει η οριστική μετεγκατάσταση, ένα έργο πράγματι που εκκρεμεί για πάρα πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί ενώ έχουν γίνει σοβαρά βήματα και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να ρυθμιστούν πολλά ζητήματα μετά από πράγματι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εν τούτης στο σημείο που φτάσαμε φαίνεται ότι η ολιγορία της σημερινής κυβέρνησης, η έλλειψη κυρίως κοινωνικής ευαισθησίας και πολιτικής βούλησης για να λυθεί ένα θέμα, ένα πρόβλημα που πράγματι ταλανίζει σχεδόν 1450 πολίτες εκεί στον οικισμό του Αλάνκογιου, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η μαύρη τρύπα με όσα συμβαίνουν, με όσα υπάρχουν εκεί, που νομίζω δεν τιμούν κανέναν, όχι μόνο για μας, στην περιοχή αλλά για τη χώρα. Κύριε Χαρίτου, βλέπουμε ότι σαρώνει η ακρίβεια και τα λαϊκά εισοδήματα. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε για νέα μέτρα στήριξης ή πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει προβλεφθεί ακόμη? Κύριε Κινέζου, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω το αισθάνεται κανείς και μόνο όταν συνομιλεί με τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Ο πληθωρισμός, όπως γνωρίζετε, σκαρφάλωσε στο 12%, ροκανίζει ουσιαστικά, όχι εισοδήματα, τις συντάξεις, επιδόματα, ό,τι έχει σχέση με τα εισοδήματα της κοινωνίας. Η ακρίβεια, ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας, αναφέρομαι στην βενζίνη, στα καύσιμα, είναι πλέον ανεξέλεγκτη, κυρία Κινέζου. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί τον τρόπο και τους ρυθμούς με τους οποίους αυξάνεται. Και δεν σας κρύβω πλέον, σήμερα ασφικτιούν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Δεν αναφέρομαι μόνο στους εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά και ο κόσμος της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, που ουσιαστικά, ας μην κρυβόμαστε, έχει φτάσει και αυτό στα όρια του, με όλο αυτό το κύμα, τα κύματα της ακρίβειας που σαρώνουν. Θα έλεγα η μόνη που αυτοθαυμάζεται, και το λέω ειλικρινά κυρία Κινέζου, είναι η κυβέρνηση. Αυτοθαυμάζεται για τα μέτρα που δήθεν παίρνει, αυτά τα μικρά φιλοδορήματα που πριν ακόμα τα εξαγγείλει έχουν εξανεμιστεί. Πριν φτάσει ο άλλος στην κάνουλα για να βάλει βενζίνη έχει εξανεμιστεί η όποια παροχή δόθηκε. Κατά τη γνώμη μου κυρία Κινέζου, στη χώρα μας δεν υπάρχει μόνο ακρίβεια. Υπάρχει εσχροκέρδεια και αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Όταν φτάνει να έχουμε αύξηση του τιμάριθμου 50% την πρώτη, ενώ στα βασικά είδη κατανάλωσης τη μεγαλύτερη από όλες τις χώρες στην Ευρώπη,
όταν είμαστε πρώτοι στην πιο υψηλή τιμή βενζίνης. Όταν έχουμε την πιο υψηλή χονδρική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για εσχροκέρδεια και οι όσοι έλεγχοι, κυρίως παρακολουθώ ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης να εμφανίζεται, περισσότερο είναι για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για λόγους να ελεγχθεί στην πραγματικότητα η εσχροκέρδεια. Και ξέρετε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ό,τι ανεβαίνει, κυρία Κινέζου, πολύ δύσκολα κατεβαίνει. Το λέω αυτό γιατί αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως τροχονόμος, κυρίως για να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα και στο χώρο της ενέργειας, αλλά και στο χώρο των τροφίμων και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα συμφέροντα. Αδυνατή, κυρία Κινέζου, να προστατεύσει, να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα που πλήττονται έντονα αυτή την περίοδο. Έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων που αναφέρονται και να υπάρχει πλαφόν σε ό,τι έχει σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε καταθέσει την ανάγκη να παγώσει η ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι μια εσχροκέρδεια. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Έχουμε ζητήσει να ενισχυθούν τα εισοδήματα, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ, να υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκές στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και νομίζω θα τα αξιολογήσει όλα αυτά ο ελληνικός λαός και θα βγάλει βέβαια και τα συμπεράσματά του. Κύριε Χαρίτου, δράζοντας την ευκαιρία, θα ήθελα να μας πείτε και για την αποστολή οπλικών συστημάτων που στέλνει η Ελλάδα στην Ουκρανία. Κύριε Κινέζου, πράγματι σήμερα το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε προκαλέσει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ακριβώς για να του ζητήσουμε να μας δώσει εξηγήσεις για την αποστολή που έγινε οπλικών συστημάτων από την πλευρά της χώρας μας, δηλαδή όπλα που τα έχει πληρώσει με τις θυσίες και τον κόπο του ελληνικός λαός, να μας ενημερώσει επιτέλους τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, κύριε Κινέζου, αν δεν μίλαγε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Ελλάδα στέλνει οπλικά συστήματα συνεχώς, αν δεν έλεγε ο Γερμανός Καγκελάριος ότι η Ελλάδα θα δώσει τα άρματα μεταφοράς προσωπικού που έχει η Ελλάδα για να τα αντικαταστήσει με άλλα, δεν θα μαθαίναμε τίποτα, κυρία Κινέζου. Θα ήμασταν ακόμα στην εικόνα, στην αρχική θέση της κυβέρνησης ότι θα δώσει, θα στείλει αυτά τα κατασχεμένα Καλάσνικοφ. Χρειάστηκε δηλαδή να γίνουν όλα αυτά από τους ξένους για να μάθουμε πραγματικά τι συμβαίνει σε σχέση με τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Και προφανώς θέλω πολύ ειλικρινά να σας πω ότι αυτή δεν είναι υπεύθυνη στάση. Ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων και της Βουλής σε μια κρίσιμη, είναι αλήθεια, συγκυρία, τη στιγμή που η χώρα μας πράγματι δέχεται αμφισβητήσεις και απειλές. Και το λέω αυτό γιατί ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα να πάρουμε απαντήσεις. Φοβάμαι και πάλι δεν μάθαμε περισσότερα από αυτά που ήδη στην δημόσια συζήτηση έχουν ακουστεί για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουμε δώσει στην Ουκρανία. Κύριε Χαρίτου, δοθείς της ευκαιρίας, θα ήθελα να μας πείτε και την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση το διαχειρίζεται ορθά? Κύριε Κινέζου, πράγματι ένα δύσκολο. Είναι πολύ μια, θα έλεγα, δύσκολη κατάσταση που αυτή τη στιγμή την λαμβάνει ο ελληνικός λαός. Χωρίς όμως να δημιουργούμε, το λέω με τα λόγου γνώσεως, ούτε κλίμα κινδυνολογίας, ούτε ανασφάλειας για την κοινωνία και για τη χώρα μας. Νομίζω είμαστε σε θέση, αν χρειαστεί, να αντιμετωπιστούν οι απειλές. Το λέω γιατί προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η γείτονα εντείνει, από ό,τι φαίνεται, τις αναθεωρητικές βλέψεις που έχει στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρομαι και όσα έχει ανακοινώσει για εισβολή εκ νέου στη Συρία, ό,τι σκέφτεται για την Ανατολική Μεσόγειο
και βέβαια για το Αιγαίο και τις αμφισβητήσεις που προβάλλει στην κυριαρχία των νησιών μας, ιδιαίτερα του Ανατολικού Αιγαίου. Νομίζω, κυρία Κινέζου, ότι όσοι πρόβαλαν το επιχείρημα ή την ιδέα ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία και δεν την δίνει κανείς σημασία, νομίζω ότι χρειάζεται πολύ γρήγορα να αναθεωρήσουν αυτή την άποψή τους. Τώρα, από την πλευρά μας, θέλω να πιστεύω, και έτσι φαίνεται, ότι τουλάχιστον από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η πολιτική που ακολουθεί η δική μας πλευρά, κυρίως η πολιτική του κατευνασμού ότι έχει σχέση με τη γείτονα, δεν οδηγεί, κυρία Κινέζου, στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τσιμπήσουμε σε όλα, σε όσες προκλήσεις με σκοπιμότητα προκαλεί η γείτονα. Όμως χρειάζεται μια σοβαρή, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση. Ούτε βέβαια θεωρούμε, κυρία Κινέζου, ότι η λογική του προβλέψιμου, του πιστού συμμάχου που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ είναι μια πολιτική που φέρνει αποτελέσματα. Δεν παράγει αποτελέσματα. Γιατί βλέπετε ότι το μόνο κάθε φορά που λένε όταν υπάρχουν αυτές οι αμφισβητήσεις και απειλές είναι ότι δεν παίρνουν θέση ή κρατούν ίσες αποστάσεις ή αυτό που λένε βρέστε τα μεταξύ σας. Ενώ όφυλαν από όσα η χώρα μας έχει δώσει είτε με τις συμφωνίες με τις αμερικάνικες βάσεις να είναι πιο στεναρή και πιο αποφασιστική η στάση τους σε σχέση με τις προκλήσεις και τις απειλές. Από εκεί και πέρα η άποψή μας είναι ότι υπάρχει ανάγκη να διορθωθεί η πηξίδα της εξωτερικής μας πολιτικής με μια πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα αξιοποιεί σε όφελος της χώρας τις συμμαχίες, τη συμμετοχή της χώρας μας και στις δομές και του ΝΑΤΟ και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε πράγματι στα πλαίσια αυτών των συμμαχιών και των δομών να μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να υπερασπιστούμε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θεωρώ ότι η ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής είναι αναγκαία οπότε, αλλά αυτό νομίζω είναι έργο κυρίως που πρέπει σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών να υπάρξει μια συζήτηση για να διαμορφωθεί πράγματι μια συνεκτική, αποτελεσματική για τα συμφέροντα της χώρας μας εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτου. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βράδυ.